Καλή σας μέρα από την Αρτέμιδα. Σας έχω συνηθίσει τόσο καιρό να ανεβάζω βίντεο από τη συγκέντρωση των ξυλοτορναδόρων. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα αφήσουμε το φιατάκι και θα μπούμε σε ένα ντοσεβό. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Καγιόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Περισσότεροι τον ξέρετε από την Αρτέμιδα. Είναι ο κύριος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές τότε στο Έκεντρο και τώρα στο Τρόλεϊ. Ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της περιοχής μας. Σήμερα λοιπόν ανεβαίνουμε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ζάπιο. Γιατί Γιάννη, τι έχουμε? Τίποτα, μαζευόμαστε μερικοί φίλοι με λίγα τεσσεμό από το Citroën, το κλαμπ της Citroën, το δεύτερο κλαμπ. Και πάμε εκεί να διαστούμε να κάνουμε μια έκθεση στατική με τα τεσσεμό από την Ελλάδα. Εγώ περίμενα όταν μου είπες το σεβό ότι θα δω το παλιό, το κλασικό το σεβό μέσα στο οποίο έχω μεγαλώσει εγώ και ξαφνικά μου έρχεται ένα κάμπερ. Από τα λίγα που κυκλοφορούν, άκουσα, μου είπες έναν αριθμό πολύ μικρό. Άκου λίγο τώρα, αυτά τα φορτηγάκια λέγονται Αρκαδία. Είναι συγκρότητες σεβό, φορτηγάκια, επαγγελματικό και πολύ πολύ λίγα κομμάτια. Τα είχε βγάλει σε μια έκδοση κάμπερ. Που χωράμε δύο βέβαια και πολύ αγαπημένοι. Γιατί ναι, ναι, είμαστε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε καλίτσα. Και αυτό είναι και ο ταχύ, είναι 80 μοντέλο, είναι 600 κιλιά. Είναι αναπαλαιωμένο βέβαια, έχει μπει και μια μετερούπλα. Πολύ, 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 πολύ μεγαλύτερη για να πηγαίνει όπως θα δείτε. 50 κιλικά είναι παραπάνω και είναι Citroën Visa. Αλλά είναι πολύ πιο εξελιγμένο σαν μοντέρ και καμία σχέση με το 602. Γιάννη μου, επειδή αυτά τα αυτοκίνητα δεν είχαν καλή μόνωση, καλό είναι να τα λέμε λίγο πιο δυνατά. Ναι, και κάνει και λίγο θόρυβο, αν και πηγαίνω ακόμα για να ζεσταθεί το τουρμπο, πολύ αστειεύομαι. Α, είπα και εγώ. Πολύ, τι είπες εσύ, κοινό. Εδώ, κοίτα. Ακούς διαφορά στο θόρυβο. Ναι, πιστεύω ότι ακούνε και οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Τα διπλά τα ακούν, τα δουλεύουν. Ναι. Όμως γιατί έχει όρια 180 εδώ και τα περάσατε. Αυτό είναι στο στάδιο τώρα που ανακατασκευάζονται πλήρως και θα μεγαλώσει, θα μικραίνει, θα ανοίγει. Έχουν μπει ήδη περίεργα ζαντολάστιχα, ανταρτήσεις. Θα κάνει καλά, είναι ένα project κάθε δύο χρόνια, πιστεύω θα προλάβω να τελειώσει. Για όσους δεν ξέρουν, το Γιάννη εκτός από τη... από τα μαγαζιά που μας έχει μεγαλώσει, έχει και ένα ακριβό σπορ. Πολλά αυτοκίνητα που ίσως έχετε δει σε προηγούμενες φωτογραφίες μου ή στο Facebook ή στο YouTube, κάποιους καραβαίους πειραγμένους από παντού, είναι έργα του Γιάννη. Όταν δεν έχει τι να κάνει, ασχολείται όχι με τις ανακατασκευές, με το customize βασικά. Περίμενε, εγώ διορθώνω τα λάθη του κατασκευαστή. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ρητό του πάντα, εδώ και χρόνια. Φυσικά, στο τελικό αποτέλεσμα πρέπει να έχει και μία μπάρα, πώς τη λένε αυτή από πίσω, για να μην σηκώνει σούζα. Ναι, βέβαια. Όπως έχει ο Σκαραβέος. Τα έχουμε αυτά, τα βάζουμε γιατί αποφεύγουμε τις σούζες. Ναι, γιατί ο κατασκευαστής έχει κάνει βασικά λάθη. Βέβαια. Όταν σηκώνεται ένα αυτοκίνητο, κινδυνεύει να σε φέρει καπάκι. Οπότε βάζει μια τεχνολογία πίσω. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω πόσο καλά θα ακούγεται ο ήχος, θα τα πούμε τα περισσότερα όταν τα φτάσουμε. Γιατί ήδη είμαστε στο διάδρομο απογείωσης και ο Γιάννης ανοίγει. Φτάσαμε λοιπόν στο Ζάπιο και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση. Ha ha ha!
Thank you.
επιτυχιακή συνάντηση. Θα ευχαριστήσουμε και τη Citroën βέβαια από την εταιρεία Σικελίδης που συμπαραστάθηκε σε αυτό το event. Και θα ήθελα να πει δύο λόγια που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ τον κύριο Υπουργό μαζί μας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Τις εντυπώσεις του από αυτή τη συνάντηση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Και θα ήθελα να μας πει δύο λόγια, ένα μικρό χαιρετισμό. Εγώ δεν θα είμαι αντικειμενικός γιατί τα λατρεύω τα 4 κι εγώ όσο ευχαριστούσα. Πραγματικά και χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα σε τόσο ωραία αυτοκίνητα και σε τόσο ωραίους ανθρώπους ανάμεσα. Να συνεχίσετε λοιπόν να κάνετε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Εμείς τώρα στο Υπουργείο μας για τα ιστορικά αυτοκίνητα έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα από ό,τι βλέπω. Έχουμε μαζευτεί πολλά στο παρελθόν. Και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα λύσουμε τα θεματάκια αυτά. Είναι πολλά από ό,τι βλέπω. Αλλά τέλος πάντων έχουμε κάτι δρομολογήσει τώρα για το επόμενο διάστημα. Να διευκολύνουμε κάπως τη ζωή σας και το χόμπι, το χόμπι, αυτή τη δικιά σας αγάπη για αυτά τα σπάνια πλέον κάποια αυτοκίνητα και να συνεχίσετε έτσι να τα συντηρείτε και να τα έχετε. Και εμείς ό,τι μπορούμε από το μέλλον του Υπουργείου να βοηθήσουμε. Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε. Στην επόμενη εκδήλωση υπόσχεται ότι θα έρθει με τεσεβό, έτσι. Το υποσχέθηκε. Το λέω και εδώ και καιρό ότι θα πάρω ένα τεσεβό, αλλά. Όχι, αλλά έφτασε η ώρα. Τώρα θα το πάρω, δεν υπάρχει. Μετά θα πω μέλος της λέξης. Με μια ζακέτα, πρόεδρε, να το λύσουμε λίγο με μια ζακέτα. Εσύ έχεις τεσεβό. Ποιο είναι. Αυτό είναι δικό σου. Η πρώτη κλήρωση ήταν χρώμα. Ο Φώτης και ο Πάρης. Η πρώτη κίνηση είναι αυτή, τον ντύνουμε. Κύριε Υπουργέ, εδώ είναι, εδώ. Ξεκινάς με τον μπουφάνο. Κατάλαβες τις λέσεις. Αυτό τι είναι. Είναι ντεσεβόμενος από πίσω, τι λέει. Εντάξει, θα το φοράς την επόμενη μας εκδήλωση. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Και για να μισθώ για τη συνάντηση, μια κούπα. Ο καφές στο Υπουργείο με τον ντεσεβό. Πάντως, αν κατευθύνεστε στη Βουλή, μπορώ να σας πω με τραξιόν εκεί. Σήμερα κλειστή. Για να πω την αλήθεια. Δώσε βάση. Έχουμε. Δώσε βάση. Πες μου, και δεν παίρνεις. Αυτό βρήκα, αυτό πήρα. Ωραία είναι όμως, έτσι. Το πειράξα, το τιμόνι βάλε κανονικό, ρε. Εγώ το έβαλα. Εγώ το έβαλα. Φιλάκια σας. Έχεις την ικανότητα να χαλάσω ό,τι είναι original. Φύγε. Αυτό είναι του... Δικό μου. Ήτανε. Ήτανε του... Του φωτογράφου. Έλα, παιδί.